Το παρόν νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ικανό να προσελκύσει επενδυτές και να ενισχύσει τους ήδη υπάρχοντες για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων στα πλαίσια της νέας εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής για τη στήριξη του εξαγωγικού κεφαλαίου, όπως ομολογεί ο ίδιος ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, την κερδοφορία του καπιταλιστή επενδυτή, θα λέγαμε εμείς. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος των εξωστρεφών επενδύσεων, για τις οποίες πίνουν νερό στο όνομά τους τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα κόμματα, εξού και το γεγονός ότι πετάνε την μπάλα στην κερκίδα μέσα από τις ανούσιες αντιπαραθέσεις όπως αυτές που είδαμε πριν από λίγο. Διαμορφώνει σε τελική ανάλυση το νομοσχέδιο ακόμα πιο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για το μεγάλο κεφάλαιο, στοχεύοντας την απρόσκοπτη κερδοφορία του σε βάρος και του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού. Βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου είναι η απλοχεριά του αστικού κράτους και της κυβέρνησης στους μεγάλους ομίλους με τα πλουσιοπάροχα κίνητρα και τις φοροαπαλλαγές, τόσο για την ίδρυση, ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρηματικών πάρκων, όσο και για τη μετεκατάστασή τους σε αυτά. Ανοίγει ο δρόμος για επενδυτικές κατασκευές με κρατικές επιδοτήσεις που θα μειώνει στο ελάχιστο το κόστος, ιδίως των υποδομών ενέργειας και αποβλήτων των επιχειρηματικών ομίλων. Αντί του τίτλου που έχει δώσει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων», εμείς θα του δίναμε τον τίτλο «Αντιλαϊκός μπαξές με μπαράζ φωτογραφικών διευκολύνσεων και προνομίων στους επενδυτές». Αλλά αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται όλα τα κόμματα διαχρονικά, τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Ανάπτυξη για τους λίγους που θα χτιστεί και πάλι στις πλάτες των πολλών, των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων. Η ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων αφορά τις βιομηχανικές περιοχές, τα βιομηχανικά πάρκα και άλλες μορφές βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών που έχουν τη δυνατότητα επένδυσης για την αγορά γης, την ανέγερση ή την επέκταση των εγκαταστάσεών τους. Ενώ αντίθετα οι μικροί βιοτέχνες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδίως οι ανθρώπινοι, όχι μόνο δεν πρόκειται να ωφεληθούν από αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά τους ετοιμάζει η κυβέρνηση νέο κύκλο αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές τους από 1η-1η-2023 έως 31/12/2024 κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Δηλαδή τους λέει «βάλτε λουκέτο». Διότι σε συνθήκες ρεκόρ ακρίβειας και κατακόρυφης μείωσης του λαϊκού εισοδήματος, αναδουλειάς και υπερχρέωσης, η εφαρμογή του παραπάνω νόμου θα έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι σε επιπρόσθετη μείωση του εισοδήματός τους, με ορατό το ενδεχόμενο να συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση των ήδη υπέροχων χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία για την ατομική ασφάλιση. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει αμέσως τώρα να πάρει πίσω αυτή την διάταξη νόμου, να μην εφαρμοστεί δηλαδή η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του νόμου 4670 του 20. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση επανερχόμενος με το νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα? Απελευθερώνει πλήρως τα όρια εγκαταστάσεων νέων δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2, ειδικά στην Αττική, που αποτελεί θείο δώρο για την προσέλκυση επενδύσεων. Δεν είναι τυχαία τα πολλά και μεγάλα μπράβο των βιομηχάνων απέναντι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, αντί να υποχρεώσει βιομηχανίες που για δεκαετίες λειτουργούν με εγκληματικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, να πάρουν με δικό τους κόστος μέτρα για το σταμάτημα αυτής της δραστηριότητας, τις χρηματοδοτεί, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των προνομίων για ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου. Παραχωρεί σειρά κινήτρων που διευκολύνουν τις επενδυτικές δράσεις τους στα επιχειρηματικά πάρκα για τη δημιουργία νέων μονάδων, ακόμα και σε δάση ή δασικές εκτάσεις. Δίνει τη δυνατότητα χωροθέτησης όπου και όπως βολεύει τους ομίλους, ακόμα και σε περιοχές Natura. Επιτρέπει την παραχώρηση στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, ακόμα και της χρήσης αγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης αυτών, των ήδη υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Δρομολογεί την υπαγωγή των εισφορών σε χρήμα στην ενότητα των παραγωγικών δαπανών
και ως εκ τούτου την ένταξή τους στις επιχειρηματικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν κατά τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Καταργούνται ακόμα και στοιχειώδεις έλεγχοι που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και το περιβάλλον για την εγκατάσταση και ίδρυση επιχειρήσεων. Έρει τα όποια πολεοδομικά εμπόδια για την επίσπευση της υλοποίησης των επιχειρηματικών πάρκων, απλουστεύοντας διαδικασίες, καταργώντας την υποχρέωση πολεοδομικής αδειοδότησης των κατεδαφίσεων των ρημοτομούμενων κτηρίων και περιφράξεων, ιδίως αυτών που αναπτύσσονται σε άτυπες βιομηχανικές επικεντρώσεις με δομημένους χώρους, περιφράξεις και κτίρια. Ομολογείται ότι όλες τις εξωτερικές υποδομές που θα λειτουργούν προς όφελος της εγκατάστασης και λειτουργίας επενδυτικών δραστηριοτήτων στα πάρκα, τις πληρώνει ο λαός και η έγκριση υλοποίησης των έργων από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα γίνεται με διαδικασίες fast track. Δηλαδή, προχωράει την νομοθεσία η κυβέρνηση ένα βήμα παραπέρα, πατώντας στα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, του 2018, με φωτογραφικές διατάξεις, για να διασφαλίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων και η εγκατάσταση των απαιτούμενων λειτουργιών. Έχουμε να κάνουμε με έναν πολεοδομικό σχεδιασμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομπύλων που θα μπουν σε αυτά τα πάρκα, καθώς τυχόν περιορισμοί θα μπορούν να έρονται με την κατάλληλη αιτιολόγηση. Αυτή είναι η περιβόητη ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων που θα γίνεται βέβαια με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με απευθείας αναθέσεις, χωρίς διαγωνισμό και sale and lease back, είναι να μην ανοίξει η όρεξη. Τώρα ζητάνε ήδη πολύ περισσότερα και είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να δώσει και ό,τι άλλο ζητήσουν. Αρκεί κανείς να κοιτάξει τα υπομνήματα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά, που χαιρετίζουν με τον πιο έθερμο τρόπο το σχέδιο νόμου, ζητώντας ακόμα περισσότερες επιχορηγήσεις, δηλαδή ζεστό κρατικό χρήμα των φορέων ΕΑΔΕΠ ή της εισφοράς σε χρήμα για να μην επιβαρύνουν τους ομίλους κατά την πολεοδόμηση, απαλλαγή από δημοτικά μέλη και πέρασμα στην αυτοδιαχείρισή τους, στις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, τη διασφάλιση ποσοστού 55% της έκτασης για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου, κίνητρα διοδότησης για τη διαχείριση αποβλήτων στις εγκαταστάσεις των επιχειρηματικών πάρκων, ανοίγοντας έτσι νέο κερδοφόρο πεδίο για τους ομίλους, διασφάλιση της νομιμότητας με ξεκάθαρο τρόπο των αφαιρεσιών του στη δόμηση, καθώς και άλλες πολεοδομικές οικονομικές διευκολύνσεις, άρση και των τελευταίων εμποδίων για την προσέλκυση των επενδύσεων. Επανέρχομαι στο θέμα της ρύθμισης του άρθρου 75 για τις άδειες χειρισμού κλαρκ. Ο Υπουργός προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα προχθές στην Επιτροπή. Καταρχήν, το επάγγελμα δεν είναι κλειστό. Μπορεί οποιοδήποτε να βγάλει άδεια με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, να δουλέψει για ένα χρόνο ως βοηθός χειριστή και μετά να γίνει και αυτός χειριστής. Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων με τις οδηγίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άμεσα με τα εργασιακά δικαιώματα και τη διείσδυση των ομίλων σε επαγγέλματα που τους αποφέρει τα μέγιστα κέρδη. Αυτό συνιστά η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 75. Το πάτε λοιπόν εσείς αλλού, με ένα σβάρο δύο τριγώνια, με μία ρύθμιση πολλές στοχεύσεις. Με τη διαδικασία των fast track πιστοποιήσεων, επιδιώκεται να ανοίξει φάμπρικα, στην κυριολεξία φάμπρικα πιστοποιήσεων. Είναι άλλωστε γνωστό ότι υπάρχουν τέτοιες φάμπρικες, με έδρα την Κύπρο, κέντρα πιστοποίησης που δρούν στη χώρα μας, που δίνουν στην κυριολεξία ψευτοπιστοποιήσεις διαφόρων κατηγοριών και ταυτόχρονα θησαυρίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, οι πιστοποιήσεις επιδιώκουν οι εργοδότες να είναι επιχειρησιακές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που αλλάζει κλάδο ο εργαζόμενος χειριστής θα χρειάζεται να επιστρέφει στην πιστοποίηση, πληρώνοντας αδρά κάθε φορά για την απόκτησή της και να είναι έρμεο των εργοδοτών με αμοιβές ανειδίκευτου εργάτη. Και τρίτον, όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν συνολικά στην ανατροπή των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των χειριστών, καθώς και στην κατάργηση των βαρέων. Αφήστε λοιπόν τις πονηριές, κύριε Γεωργιάδη. Υπάρχουν άνεργοι χειριστές με δίπλωμα. Χειριστές με δίπλωμα είναι άνεργοι σήμερα που μιλάμε
και δεν προσλαμβάνονται. Και εσείς μας λέτε ότι το εμπόδιο είναι το υπάρχον αυστηρό πλαίσιο. Αλήθεια, σε ποιους τα πουλάτε αυτά? Εδώ και τώρα να το αποσύρετε το άρθρο 75, όπως και τα άρθρα 81 και 82 που αποτελούν ευθεία βολή στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και στις ζωντανές εκλογικές διαδικασίες των μελών των επαγγελματικών σωματείων. Και τέλος, για το άρθρο 83, σε σχέση με το ηλεκτρονικό μητρό ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Εδώ έχουμε άλλη μια τροπολογία. Μέσα στις τόσες που έχει φέρει ο κύριος Αβγενάκης, θα ήταν πράγματι για γέλια η υπόθεση αυτή, αν δεν κρίνονταν, τουλάχιστον από εμάς, ως σοβαρή, που χτυπά στην κυριολεξία τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία στην καρδιά της λειτουργίας τους. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει μητρό αθλητικών σωματείων, αλλά εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα μητρό αθλητικών σωματείων, αλλά για ένα κόφτη, πραγματικά κόφτη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων από τις δραστηριότητές τους. Βάζει λουκέτο στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Δίνει παρατάσεις επί παρατάσεων για να μην πληγούν τα αθλητικά σωματεία στην πλημμύρα των παράλογων γραφειοκρατικών ρυθμίσεων που επί 2 χρόνια νομοθετεί. Τελικά είναι πιο εύκολο να ενταχθούν τα αθλητικά σωματεία στο χρηματιστήριο Αθηνών από το να εγγραφούν στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Συμφωνούμε με το Α σκέλος που δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιεί εγκαταστάσεις. Πρέπει να προσθεθεί και η δυνατότητα να έχει χρηματοδότηση από τον Δήμο. Και στο δεύτερο σκέλος αυτό αναιρείται, γιατί από τη μία δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διοργανώσεις της Ομοσπονδίας και από την άλλη εξαιρεί αυτές που δίνουν προνόμια, δηλαδή τις περισσότερες. Είναι κοροϊδία, γι' αυτό φυσικά και καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη διάταξη. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.